για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Και εμείς εδώ με τον Ανδρέα Γκαβάζη στην κουζίνα μας. Ανδρέα μου, χρόνια σου πολλά. Τι κάνεις, είσαι καλά. Το 18 να μπει σε όλους καλά. Έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλον τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα και αγάπη. Και σε όλους μας εννοείται. Και σήμερα, Χριστιανά μου, θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό να. Από αυτά που έχουμε φάει όλε τι γιορτέ. Αν ήταν να κάναμε γκρέα και σήμερα. Όχι, δηλαδή είναι... λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο έτσι διάλεξα να κάνω μια ωραία σαλάτα, μια ωραία έτσι χορταστική σαλάτα με καλαμάρι και ένα ωραίο ντρέσι με ταχύνη. Τέλεια. Δεν έχει κρέα, έφαμε πολύ κον κρέα. Δόξα το Θεό, νομίζω όλε οι οικογένειε γενικότερα. Πόσο κρέα, σε πόσε μέρε έχει φάει κρέα. Εσύ, Χριστιανά μου, έχει έτσι 5-6 μέτρο κρέα κάθε εγώ μέρα. Μόνο τα Χριστούγεννα πρέπει να σου πω. Αλήθεια. Ναι. Όχι, καλό βίντεο. Όχι, και σήμερα και φταίδε. Εντάξει, ναι. Όχι καλή, εγώ έφα αρκετά κρέα, άρα και το κάνουμε έτσι λίγη από το ξύνο. Ναι. Μια χαρά, καλά κάνεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να δούμε τελικά μας. Και να βάλω και γαντάκια. Εννοείται. Λοιπόν, να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θέλουμε για το καλαμάρι μας 4 καλαμάρια. Τα μεγάλα θα τα δούμε τώρα εδώ με τον Ανδρέα μας. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1/3 από το κουταλάκι του γλυκού μικρό πάπρικα, αλατάκι, πιπεράκι. Και για το κολοκύθι θέλουμε 2 κολοκύθια, 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρο ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και συνεχίζουμε με την επόμενη κάρτα για το dressing. Θέλουμε 1 κουταλιά της σούπας γεμάτη ταχίνη επεξεργασμένη. Ναι. Α, στην κανονική που βρίσκουμε, ναι. Εκείνη που είναι έτοιμη για πουτί. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Και 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας νεράκι. Θέλουμε για τη σαλάτα μας μία συσκευασία φύλλα μαρουλιού και μία κουταλιά της σούπας ασπρισμένα αμύγδαλα. Τέλεια. Φαίνονται πολλά, αλλά εμπανεύκολο. Πραγματικά εμπανεύκολο. Λοιπόν, Χριστιανά, θα ξεκινήσει τώρα να μαρινάρει το κολοκύθι. Το κολοκύθι, Χριστιανά μου, το κόψαμε σε μικρά-μικρά μπαστούνάκια. Δείξε το λίγο, βάρτε το σε το χέρι σου μέσα, δείξε στον κόσμο. Λωριδούλες εδώ. Ναι, μπαστούνάκια έτσι. Αν δεν μπορείτε ο κόσμο να κόψει έτσι. Θα το τρίψεις στο χοντρό τον τρίφτη. Τέλεια. Πάλι γίνεται. Θα το τρίψουμε στο χοντρό τον τρίφτη. Ναι, πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, θα βάλεις το λεμόνι, το ξύδι σου. Μέσα. Μέσα κατευθείαν. Και ο λόγος που θα βάζουμε θερμένο ξύδι στο κολοκύθι μου, Χριστιανά μου, γιατί θα το μαγειρέψουμε, θα ψηθεί στο ξύδι του χυμού λεμονιού και του ξυδιού. Θα βάλουμε και τον κόλιανδρο, αλάτι και πιπέρι. Εγώ θα ξεκινήσω να καμπουρτίσω τώρα τα αμύγδαλα. Συγγνώμη, παίρνω λίγο μπροστά σου. Λοιπόν, σαν τηγάνι, ζεστό τηγάνι, βάζουμε τα αμύγδαλα τα σπρισμένα για να τα καμπουρτίσουμε. Ανδρέα μου, συγγνώμη, να βάλω όλο το αλάτι. Φαίνεται μου πολύ. Μόνο, ναι, εγώ θα βάλω περισσότερο, απλά να βάλουμε όσο χρειάζεται. Βάλω ακόμα λίγο. Μπράβο, μια χαρά. Λέω, μετά θα είναι λίγο σαρδέλες πριν να κάνουμε παστές. Λοιπόν, και λίγο πιπεράκι. Τέλεια. Σκουπίστου, μέχρι να ανακατέψω εγώ εδώ. Τώρα που είπα σαρδέλες παστές, να στείλω την αγάπη μου και στον κύριο Φέδωνα αλλά και στην κυρία Παναγιώτα που μου έχουν στείλει έτσι τη γιαγιά και τον παππού της Σεβαστίας μας εδώ. Ναι. Στέλνουμε οι άνθρωποι μακαρέναν καλά. Σαρδέλες που τις κάνουν ήδη. Έτσι, μέσα στο αλάτι τους, μέσα στο λαδάκι τους. Είναι σαρδέλα, πολλά. Τέλεια. Γενικότερα τρώω το αλάτι, Χριστιανά μου, έχω να σου πω. Άρα ότι αλμυρών, που αντζούγε, σαρδέλες είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανακατέψαμε και έχουμε. Το πρώτο βήμα της σαλάτας μας έτοιμο. Το αφήνουμε στην άκρη για να μαριναριστεί. Πάμε παρακάτω τώρα. Θα φτιάξεις, Χριστιανά μου, τον dressing μας. Ναι, ωραία. Θα προσθέσεις μέσα 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Μισό λεπτό, Χριστιανά μου, ενοχλήσω. Θα το υπολογίσω εδώ. Μπράβο, υπολογίσω έτσι. Πιάνει 2. Μια χαρά είσαι, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, και αφού μαριναριστούν. Αφού μαριναριστούν και τα κολοκύθια μας, θα βάλουμε μέσα μετά το ζουμί από το κολοκύθι στο dressing. Εντάξει. Το ζουμί από το ξύδι και το αλάτι και το όλο αυτό θα το βάλουμε μέσα στην ταχύνη με το λεωφορείο. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα, τα αποσύρω από την εστία μας. Και πάμε τώρα με το καλαμάρι. Το καλαμάρι μας τώρα. Το έχω κόψει σε φέτες όπως βλέπουμε. Το έχω καθαρίσει. Άνοιξες δηλαδή. Ακριβώς. Να το δείξουμε λίγο, τώρα να το δούμε. Ωραία. Να είναι καθαρό το φιλέτο του καλαμαριού μας και τα ποταράκια τα έχω αφήσει εδώ στην άκρη. Πόσο θέλει να ψηθεί, 10 δευτερόλεπτα. Θέλει. Ναι. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Το καλαμάρι μας ξέρουμε ότι θέλει 30 δευτερόλεπτα για να ψηθεί ή μισή ώρα μετά. Αφού ξεπεράσουμε τα 30 δευτερόλεπτα, το καλαμάρι σφίγγει και θέλει ακόμα μισή ώρα για να μαλακώσει. Α, εντάξει. Στο σοντάρισμα θέλει 30 δευτερόλεπτα. Να το δούμε τώρα. Λοιπόν, Χριστίνα, μου βάλει αλάτι εσύ. Να βάλω το βεβαίως καλαμάρι. Να βάλω πιπέρι και πάπρικα. Να την εδώ. Τέλεια. Ωραία. Ανακάτεψε, Χριστιανά μου. Το καλαμάρι μας, ναι. Εγώ θα αποσύρω λίγο αυτόν εδώ. Να κλείσουμε καμιά αισθητία γιατί
Είπαμε, ναι, εγκριών, αλλά... Έχουν ανάψει εδώ τα αίματα. Ναι, ναι, ναι. Σκέψου, εμείς εδώ τι παθαίνουμε, ναι, τις αιστείες. Λοιπόν, η Χριστιανά ετοίμασε τώρα το καλαμάρι. Μπράβο, Χριστιανά μου. Θες να το πιάσω, να το ρίξω μέσα, για να μην λερωθείς κι εσύ. Ρωτού το κάνεις αυτό, να δείξουμε έναν ωραίο κόσμο στον κόσμο. Λοιπόν, παίρνουμε το καλαμάρι μας τώρα, το οποίο έχω σαν ιδάκι να το πίσω. Θα το χαράξουμε ελαφρώς, Χριστιανά μου, για να κάνουμε ωραία σχήματα πάνω στο καλαμάρι. Α, εντάξει. Για εικόνα δηλαδή. Για εικόνα, ναι, εννοείται. Α, ωραία. Ήμουν έτοιμη να πω στον Αλέξη, βάλε μας ρε Αλέξη μου έτσι λίγη μουσικούλα. Λοιπόν, χαράζουμε το κατά αυτόν τον τρόπο. Α, έτσι φαίνεται. Θα βγει σαν τον ανανά, θα φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε ακόμα ένα και να το σοτάρουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι στη μία πλευρά είναι η... Πιο χοντρή, είναι που κόβεται. Το δέρμα, τέλος πάντων, του καλαμαριού. Στην άλλη πλευρά είναι το μαλακό μέρος, εκείνο χαράζουμε. Ναι. Γιατί όταν... είναι η ψύχα, ας πούμε. Ακριβώς. Η σάρκα του καλαμαριού μας. Για να ξεκινήσει και σουτάρετε, Χριστιανά μου. Λες τώρα. Από τη μεριά του... Βάζουμε το κατευθείαν από την πλευρά του δέρματος. Του δέρματος. Έτσι εδώ. Βγάζει τα καντάκια σου, Χριστιανά μου, εσύ. Α, ωραία. Να βάλουμε εδώ και τα ποδαράκια. Να σου πω κάτι, τα ποδαράκια τηγανιτά. Τηγανιτά, πάω, Χριστιανά μου, είναι ό,τι πρέπει, πραγματικά. Είναι μέλι. Είναι το κάτι άλλο. Ή το μικρό το καλαμαράκι, το φρέσκο. Το μικρό. Παναγία μου, όχι η ροδελές, το μικρό. Νομίζω αυτό. Το καλαμάκι το μικρό το λατρεύουν οι πάντες. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, αποσύρω αυτά εδώ. Αντρέα μου, έλα να αναποθέσεις τη βασιλοπιτά. Ναι, να πω θέσεις που είναι... Να πιάσεις εσύ και ο Αντρέας το κομμάτι σας, να πιάνε και ο... Όχι, εγώ θα πιάσω τελευταία. Να τα πιάσω εγώ τώρα. Ναι, εγώ θα πάρω τελευταία κομμάτι. Εκείνο που θα μείνει. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε, Χριστιανά μου. Δες το πώς γύρισε. Ναι. Γυρίζουμε και αυτόν εδώ. Αυτόν. Τέλεια. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ετοιμάζουμε και την σαλάτα μας, να εστίσουμε. Να τη φέρω εδώ. Μπράβο, Χριστιανά μου, την κοντά. Λοιπόν, θα βάλουμε στον dressing, όπως είπαν, Χριστιανά μου, το ζουμάκι από το κολοκύθι. Θα ξανανακατέψω. Βάλω το μέσα ή έξω. Εντάξει. Λίγο μέσα, λίγο έξω. Γούρι γούρι για το 18. Ναι. Και η κυρία Νίκη έτσι σκέφτεται που είναι έτοιμη να καθαρίσει εδώ μετά. Ό,τι γούρι. Κυρία Νίκη μου, συγγνώμη. Αχ, κυρία Νίκη μου, μάνα μου, κάνετε ό,τι θέλετε. Μάνα, λοιπόν, το καλαμάρι μας είναι έτοιμο. Θα το βγάλω σε ένα πιατάκι. Χριστιανά μου, βάλε 2 κουταλιές από το dressing μας στα μαρούλια. 2 κουταλιές. Καλό είναι πάντα όταν φτιάχνουμε μια σαλάτα να μαριναρούμε τα φύλλα μαρουλιού ή του ισρόκχας ή οτιδήποτε άλλο θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση μαζί με τον dressing για να παίρνει γεύση το... Πώς θα τα μαριναρούμε. Τι. Πώς θα τα μαριναρούμε. Πολλές φορές τι κάνουμε, βάζουμε τα πάντα από πάνω και περιλούζουμε από πάνω με τον dressing. Α, ναι. Καταλαβες. Ναι. Καλύτερα να κάνουμε λίγο ξεχωριστά. Αυτό θέλω ακόμα λίγο. Το βάζουμε σε στρώσεις, ας πούμε. Όχι. Όπως, τι εννοείς σε στρώσεις. Όταν, για παράδειγμα, πολλές φορές βάζουμε τη βάση της σαλάτας. Βάζουμε τα υλικά μας από πάνω και τον dressing, ναι, το περιλούζουμε από πάνω. Καλύτερα πάντα να μαρινάρουμε τα μαρούλια μας από κάτω, να παίρνουν γεύση. Να έχουν σος δηλαδή. Ακριβώς. Και μετά να βάλουμε τα υπόλοιπα. Ναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Ρε Ανδρέα μου, ξέρεις τι σαλάτα θέλουμε να μας δείξεις. Θες μου να δούμε. Σίζαρ. Σίζαρ. Σαλάτα Σίζαρ, αλλά να το dressing το πραγματικό, το Σίζαρ αυτό. Το original. Ναι, το original το να dressing. Να φτιάξουμε σπιτικό Σίζαρ dressing, σημαντικό να μάθουμε, είναι ωραίο. Να το φτιάξουμε την επόμενη φορά, Χριστιανά. Τέλεια. Ναι. Σαλάτα του Κέσσαρα, έτσι. Ποιος δεν έχει παραγγείλει μια σαλάτα του Κέσσαρα κάποια στιγμή. Νομίζω οι πάντες. Με γαρίδα, ναι, με κοτόπουλο, ναι, ή σκέτον. Λοιπόν, ξεκινούμε τώρα και παίρνουμε φύλλα μαρουλιού στο κέντρο του πιάτου μας. Να το εδώ. Θα πάρουμε τώρα το καλαμάρι μας. Πολύ ωραία. Και τα ποδαράκια που τα λατρεύουμε όλοι. Εδώ. Το εδώ. Και τώρα θα πάρουμε και το μαριναρισμένο το κολοκύθι. Το οποίο θέλει ακόμα, ήθελε ακόμα λίγη ώρα. Αλλά μην μου αρέσει έτσι λίγο να... Να μαραθεί έτσι να... Μπράβο, να ψηθεί στα ζουμιά όπως είπαμε. Για να είναι τραγανό, είναι ωραίο να είναι και λίγο τραγανό. Ο κόσμος δεν το έχει συνηθίσει. Χριστιανά μου να τρώει το κολοκύθι νομό. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι διαθρεπτικό να το χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας. Θα βάλουμε από πάνω. Τέλεια σαλάτα, ναι, φαίνεται καταπληκτική.
Είναι πολύ ωραία, πεντανόστιμη, ωραίες μυρωδιές, κόλιανδρος μέσα, πάπρικα. Και από πάνω θα βάλουμε λίγο καβουρδισμένο αμύγδαλο. Όλα τα καλούδια μαζί. Όλα. Και τα χόρτα, τα λαχανικά λέω, και τα χόρτα έχει. Θέλω να μονοποιούμε το χέρι μου. Ναι, Αντρέα, μου εννοείται. Και τα χόρτα και τα... Τελειώσαμε. Τέλεια. Πάρα μια πολύ ωραία. Μια ωραία πεντανόστιμη σαλάτα. Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, έτσι να μπει, και να μπει με το καλό δεξιά, με το δεξί. Και περιμένουμε σαλάτα του Κέσσαρα την επόμενη συνάντηση. Τέλεια. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Καλή συνέχεια.